γλώσσα και ποιο λέγεται δουλειά. Δεν το κάνω. Αν λένε την Κύπρο, είσαι αυτό μια χαρά. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Αύριο 5η, 26 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Με τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε, βρισκόμαστε στην ακριτική Φλόρινα και στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, από όπου πρώτο ο Θεός θα μεταδώσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσων και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσων και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσων και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχήμουν τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθες φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν αναβλώνουν στους σημάτιων εκείνον του να σου δένουν στεγάζονται στην περαό αυτού ότι θύς συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ενέμων ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα ο θεμελιών την γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνους άβυσσου στους σημάτιων του περιβόλυνων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσιό σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δουλειά σου συν. Ανεβαίνουν συνόρια και τεπένθους παιδί των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, ού παραλέψονται, ουδέ επιστρέψουν και λείψουν την γη. Εξ αποστέλω πηγά σε εμφάραξην, αναμέσων των ωραίων δελεύσονται ύδατα, ότι ούσοι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξονται όνεροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή, ότι ζων όρια εκ των υπεραίων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξαλτέρνων χόρτης κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρή νεπρός που να λέω,
και άρτους καρδί ανθρώπου στηρίζει, χορταστή στα ξύρα του πεδίου και του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στον θείο σέψου του Ρδίου κατοικία γείτε αυτόν. Όρετε ψηλά της ελάφης πέτρα και τη φυγή της λαγωής. Επίη σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνε την δύση αυτού. Έθου σκότος και γέννη τον ίξ. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμ τροπάσκης της κορθοβρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σε σμάτς αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επί το έργον αυτού και πνεργέσιν αυτός εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίη σας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστη αριθμό ζώο μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως έπλασε σε μπέζι αυτή. Πάντα προσέπως δοκώσε, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόν στη λέξη σου. Oh.
ημών πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Oh.
της περί τα χείλη μου. Κύριε Κύριε, στην καρδία μου, εις λόγους πανηρία, του προφασίδες με προφάσεις ελαμαντίες. Στην ανθρώπης εργαζομένη στην ανομία, εουμή συνδυάζω μετά των εκλεκτών αυτών. Ελεύση με δίκαια σε μελέη και ελέγξη με έλεο δε αφαντολού φίλη βαλμάτων την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίχθησα ως υπάρχος γης εράγη επί της γης διασκορπίστηκα ως τάχτον παρά τον άντη. Ότι προσε Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου επισύπησα μη αντανέλησε η ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος η συνέστησα τόμη και από σκαλάλο των εργαζομένων την ανομία. Εσούνται να φυλίσκω αυτόν η αμαρτωλή κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέθω. Προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον ελεήθη. Εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εγώ εκλείπην εξέχω το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστας τρίπους μου. Ενωδοτόφι επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μη. Κατεδόνι στα δεξιά και έβλεπω και ουκίνω επιγεινόσκοπε. Απόλυτο φυγή απέ μου και ουκέστημο εξητώ την ψυχή μου. Εκέκαξα προσε Κύριε είπα, σύ επίς μου μερίς μου η εγγυζόντο. Προς την δέησή μου ότι εταπείνω της χόντρα. Είσαι με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξόγαγε η φυλακή στην ψυχή μου που εξομολογήσασε το όνομα Τίσου. Εμέ υπομένους οι δίκαιοι έως σου ανταποδάσμοι. Εκ μαθαίων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα όρτα σου προσέχοντα, εις την φωνή της δέησεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, εις υποστήσετε, ότι παρασύω ήρα σμόσεστη παρασκευή στις πα.
εξισάτων Ισραήλ επί των Κυρίων Παρασκευής εις Παρθένου τη μνήμη σήμερον εν αιτησής ημνής εορτάσομεν πάντες φιλεόρτη εν δόξους ή της Χριστό το Κυρίο παρίσταται εκ της οπούσα απαύστος υπέρ ημών των εγκώθου εφημούντων αυτοίς. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παραπολύτρασης και αυτός μικρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομοιών αυτούς ως του παραδόξου θαύματος Παρασκευής ομπρίν πάντων ίδουν τον Κρυακό ανδρικός κατεβάλλες προχήμος ενανθρίσα των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτό πάντες οι λαοί. Μάρτης του Χριστού πανεύχημε ή τον Δεσπότη Χριστόν, ολοψύχος προθήσασα των βασάνων γυναίκας, τας πληγάς καρτερότατα, εξαιωμένη πλευράς της μας.
ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθη συνήθισαν άμα και συνεκτίζονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελίτα αυτά, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε με μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός και ο Πες, ον εξελεξάμεν, εναγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπροσθέν μου, ου και γένετο άλλος Θεός, και με τεμού καίστε, εγώ ο Θεός, του καίστη πάρεξε μου, ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ου και νημήν Θεός αλότριος, εμείς εμεί μάρτυρες, και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής εγώ ημί. Κι ουκ έστεινο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος, ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δικαίων ψυχέ εν χερί Θεού, κι ουμι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξεν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάκουσι έξω αυτόν, και φημών πορεία σύντριμα, ιδέησιν εν ειρήνη. Και γάρεν όψη ανθρώπων εον καλωσθώσιν, η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης, και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρεσε αυτούς και έβρινε αυτούς αξίωσε αυτού. Ως χρυσόν έχουν ευτηρίου εδοκίμασιν αυτούς, και ως ολοκάρπουμα θυσίες προσεδέξω το αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλά με διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη, και κρατήσουν λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος τους αιώνες. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνίσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρης και έλεος εις ουσίς αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομε. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει και αεν Κυρίω μισθός αυτών. Και φροντίζει αυτόν παραϊψίστο δια τούτο λείπτο βασίλειον της Ευρωπίας και το διάδειγμα του κάλους εκχυρός Κυρίου. Ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η υπερεσποίη αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσετε την κτήση σάμνα εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξνίδια απότομων οργήν εις τρομφέαν. Συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσετε εύστοχοι πολίτες αστραπών και ως αποθηκύκλου τόξου των υφών, επισκοπών αλούνται και ως πετροβόλου θυμού πλήρης ρυπτίζονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσει από τόμους, αντιστεύτης πνεύμα δυνάμους και ως φλέλεξ εκλημίσει αυτούς και ρημώσει πάση τη γη. Ανομία και κακοπραγία περιτρέψει θρόνου δυναστών. Ακούσετε ουν, βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ παρά του γης, ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένη επόκληση εθνών, ότι δόθη παρα Κυρίου η κράτηση μου και η δυναστεία παρά υψίστου. Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε από τον κράτρο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού. Σχολά την δέσποτα. Αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών, και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου,
και υπερπάντων του πραγμαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθαδεκειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφωνούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πασέ το Ναό τούτο, οποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομέν το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε λέησον. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου επί μας, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιωμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομαι την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελεήσον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσον μεθά. Παρά του Κυρίου ετήσον μεθά. Παρός που Κύριε. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσον μεθά. Του Κυρίου ετήσομεθα. Παρός του Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσομεθα. Παράσου Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκος και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη Breathe.
αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προσθεσίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οερών, αέλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσείς του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφού Θεού και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων, των Αγίες Πατέρων ημών και Οικουμενικών Μεγάλου Δασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Δόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού και Ορμάρτυρος Χαραλάμπους, των Αθήνων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σάββου του Γιασμένου και Ιωάννου του Δαμασκηνού, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, εις και τη μνήμη επιτελούμε και πάντους των Αγίων, πρόσδεκτον πίστην δέησιν ημών, παραδομάτων ημών, αποδίωξον εθιμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον την ζωή ημών, ισός ψυχάς ημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεάτων.
ο ευλογήσεις τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλιούς άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλεον, και πλήθρουν αυτά εν τη Μητροπόλητα αυτή τη χώρα ημών εις τον κόσμο σου άπαντα, ότι σύ ο ευλογών και τρέφων και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λούσι ευτόν φτιάξαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ούκελων το θύσονται παντός αγαθούν. Λούσι δοξάζουμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, που μέσα στις σκληρές ημέρες που ζούμε η Αγία μας Εκκλησία μας προσφέρει ως δροσιστικές άβρες και παυσίλιπες ευλογίες τις μνήμες των Αγίων και τις εορτές τους. Για τη μικρή μας πόλη, την Φλόρινα, την ακριτική μας πόλη, αυτή η άβρα του Αγίου Πνεύματος, η Δροσοβόλος, ιδιαίτερα φανερώνεται κατά τον μήνα Ιούλιο, τότε που όλος σχεδόν ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος σε μνήμες Αγίων που εορτάζουν και τιμούν ιδιαιτέρως τα χωριά της Φλόρινας, με κορύφωση αυτών των εορτών, το διήμερο κατά το οποίο εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Νύμφης του Χριστού Παρασκευή και ο Άγιος Μεγαλομάρτης και Ιαματικός Παντελεήμονας, ο Πολιούχος και Προστάτης της Πόλεως Φλωρίνης. Χαρά λοιπόν και ευλογία αυτές οι μέρες για όλους μας. Είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεφύγουμε από την βαθύτατη θλίψη των ημερών και να λάβουμε δύναμη και ευλογία να συνεχίζουμε τον αγώνα της ζωής αλλά και τον πνευματικό μας αγώνα. Έθος πλέον επικρατεί για την πόλη μας τον εσπερινό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής που εορτάζει ο περίλαμβρος αυτός ναός της πόλεως μας, να τελεί, να χωροστατεί και να ομιλεί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ιώπης και Πάσης Αρημαθέας, κύριος Δαμασκηνός, συντοπίτης μας, πνευματικός πατέρας μας και εν Χριστώ αδελφός μας. Ο Σεβασμιότατος βρίσκεται αυτές τις μέρες στην περιοχή μας προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Θεοκλήτου για να συμμετάσχει τόσο στην εορτή της Αγίας Παρασκευής
όσο και στην εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, αλλά και στην υποδοχή του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος θα επισκεφθεί την πόλη μας και την περιοχή της Φλόρινας από αύριο το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα το πρωί. Σεβασμιότατε Άγια Ιώπης, γνωρίζετε τα αισθήματα που τρέφουμε όλοι μας για εσάς, είστε ένα κομμάτι δικό μας πλέον, δεν σας θεωρούμε ούτε καν φιλοξενούμενο, αλλά οικείο σας θεωρούμε επίσκοπο και Μητροπολίτη μας. Χαιρόμαστε που και εφέτος είστε στην πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής. Σας διαβιβάζω τις ευχές και τους ασπασμούς τους αδελφικούς του Μητροπολίτου μας κυρίου Θεοκλήτου, ο οποίος σήμερα χωροστατεί σε μια άλλη μεγάλη πανήγυρη της Μητροπόλεως, στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής Μιλοχωρίου, και σας παρακαλώ πολύ εκ μέρους του Μητροπολίτου μας να δέεστε και να εύχεστε εκεί στους Αγίους Τόπους που επί τέσσερις συναπτές δεκαετίες διακονείτε, ούτως ώστε τόσο η πόλη της Φλωρίνης και η περιοχή της, όσο και ολόκληρη η πατρίδα, να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο που διέρχονται, όχι αβρόχης ποσή, αυτό δεν είναι εφικτό και εύκολο, αλλά να την ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ταπείνωση, με πίστη, με υπομονή, με μετάνοια, έχοντας στραμμένα τα μάτια μας στον Ιησού Χριστό, τον Αρχηγό της Αγίας μας Εκκλησίας και Δομήτωρα της πίστεώς μας. Σεβασμιότατε, φιλώ το χέρι σας, λάβετε τον λόγο για να μας οικοδομήσετε. Πανουσιολογιότητε Αρχιμανδρίτα και Πρωτοσύγγυλε της Ιεράς Μητροπόλεως κύριε Ιουστίνε, Τίμιον Πρεσβυτέριον, εκλαμπρότητε κύριε Δήμαρχε και λοιπέ αρχέ και οι στρατιωτικές και άλλες αρχές που υπάρχουν εδώ, αγαπητοί μου χριστιανοί, βεβαίως προκαλεί τον θαυμασμό και το μεγαλείο της ελληνικής ορθοδόξου ψυχής να βλέπει κανείς σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, αυτήν την εσπερινή ζεστή ώρα, χιλιάδες ανθρώπων, χιλιάδων ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών να έρχονται με υπομονή και με ταπείνωση για να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και να λάβουν την χάρη της. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το έθνος μας είναι ακόμη πιστό, ότι το έθνος μας ακόμη θρησκεύει, ότι το έθνος μας έχει την ελπίδα του εις τον Θεόν. Προβάλλει σήμερα, αγαπητοί μου, η μνήμη μιας μεγάλης Αγίας, της Αγίας Παρασκευής, που μόνο αν θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά της, ένα από τα παραδείγματά της, όχι όλα, γιατί δεν μπορούμε να μαρτυρήσουμε εμείς όπου μαρτύρησε εκείνη, να είστε σίγουροι ότι η ψυχή μας συγκλονισμένη στις δύσκολες αυτές ημέρες του φοβερού οικονομικού χειμώνου θα βρουν αγαλίαση. Γιατί? Διότι τα είχε όλα. Η το κόρη πλουσίων ανθρώπων δεν της έλειπε τίποτα. Είχε μόρφωση, είχε χρήμα, είχε ομορφιά. Αλλά σκέφτηκε και είπε, και τι θα μου φιλήσουν εμένα όλα αυτά, αφού κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι το νόημα αυτής της ζωής είναι ένα και μοναδικό. Να αγωνιστούμε διαμέσου της φτώχειας, διαμέσου των θυσιών, διαμέσου των σκανδάλων και με υπομονή να κερδίσουμε την αιωνιότητα. Μορφωμένη είπε. Δεν μπορούσε κανείς να την εξαπατήσει, να την ξεγελάσει. Τα έδωσε όλα. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Ενώ αντίστοιχα σήμερα δυστυχώς
επειδή η πατρίς μας βρίσκεται εις πειρασμόν και αυτός βέβαια είναι πειρασμός οικονομικός και πιθανόν επιτράπει από τον Θεό για να δοκιμαστούν οι συνοδήσεις μας. Ακούτε, υπάρχουν άνθρωποι λέει, που αυτοκτονούν γιατί λέει δεν μπορούν να επιβιώσουν. Λάθος μεγάλο. Από αυτούς τους ανθρώπους λείπει η πίστη. Από αυτούς τους ανθρώπους λείπει το μεγαλείο της ψυχής να αγωνιστούν σε αυτές τις δυσκολίες και να επιβιώσουν. Σήμερα δεν μαζεύουμε πτώματα στα κάρα όπως συνέβαινε από το 40 στο 44. Σήμερα δεν βλέπουμε τους ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά κι αν υπάρχουν, έστω αυτό το κοινωνικό κράτος που υπάρχει, αλλά πολύ περισσότερο η Εκκλησία είναι σε θέση να ταΐσει τον καθένα από εμάς. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η απελπισία, γιατί έχουμε κακομάθει, γιατί μάθαμε πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν εκπαιδεύσαμε τα παιδιά μας ότι πριν 50 χρόνια σε αυτή τη χώρα μπορεί να μην πεινούσαμε, αλλά υστερούσαμε. Δεν είχαμε την ευμάρεια, δεν είχαμε τον πλούτο, δεν είχαμε τα αυτοκίνητα, δεν είχαμε την άνεση που έχουμε σήμερα. Γινότανε με τα ζώα οι μετακινήσεις από το χωριά στις πόλεις και από τις πόλεις στα χωριά. Και όμως είμαι θα ευτυχής τότε. Είμαι θα άνθρωποι με μεγαλείο ψυχής και προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση και την αλλάξαμε. Γιατί λοιπόν αυτή η απεισοδοξία και η ματαιοδοξία σήμερα? Γιατί? Διότι δεν πιστεύουμε όλοι μας όπως πρέπει να πιστεύσουμε εις τον Χριστό. Άφησε ο Κύριός μας την πατρίδα 500 χρόνια κάτω από τη σκλαβιά να χαθεί και σε άλλες δύσκολες στιγμές ποτέ. Το έθνος μας αναθάλλει πάντοτε και σηκώνεται και προχωρά. Γιατί λοιπόν αυτή η απελπισία, οι νέοι μας άνθρωποι λέει να φύγουν την πατρίδα και να βγουν έξω λέει για να προκόψουν? Όποια προκοπή να κάνουν έξω, εκτός πατρίδος θα είναι και πάντα το μυαλό τους εδώ θα είναι. Δεν το θεωρώ ούτε σωστό ούτε δίκαιο. Είναι οι άνθρωποι να φεύγουν σήμερα από την πατρίδα. Γιατί? Για να δημιουργήσουν έξω. Ας προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εδώ. Αυτές τις ιδέες που έχουν για έξω μπορούν να σε εφαρμόσουν και εδώ. Αν όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Δεν πρέπει λοιπόν η φιλτάτη ορθόδοξη αυτή πατρίς να χάσει τίποτα από όλο αυτόν τον κόσμο τον οποίο έχει. Η Αγία Παρασκευή δεν έχει ανάγκη από εμάς σήμερα να έρθουμε ούτε να την δοξολογήσουμε ούτε να την υμνήσουμε. Αυτή πέτυχε τον αγώνα των καλών και υμνείται υπό των Αγίων Αγγέλων και δοξάζει στους ουρανούς. Την εορτή αυτή την έχει της πείσει η Εκκλησία όπως και όλες τις άλλες εορτές για δικό μας παράδειγμα. Εμείς ερχόμεθα εδώ με πίστη, προσκυνούμε την Αγία εικόνα της και ζητούμε την χάρη της να πρεσβεύει εις τον Θεό για μας. Και συνάμα από το συναξάριό της, από τη ζωή της, από τα πάθη της, μαθαίνουμε τι? Αυτά τα οποία εκείνη έπραξε στη ζωή της. Την υπομονή, την αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο και την εφαρμογή των εντολών του Κυρίου. Οι νέοι σήμερα και οι νέες προσδοκούν ένα καλό γάμο με μια καλή οικονομική εξέλιξη. Καλών και δίκαιων, αλλά δεν είναι αυτό το παν. Και εκείνη η Αγία Παρασκευή είχε όλα αυτά τα προσόντα να έχει μια τέτοια εξέλιξη καλή στην ζωή της. Αλλά εκείνη, όπως είπα και στην αρχή του κηρύγματός μου, κατάλαβε ότι όλα αυτά είναι μάταια. Και η ομορφιά και τα νιάτα και το χρήμα, τα πάντα παρέρχονται. Τίποτα δεν είναι μόνιμο. Ένα είναι μόνιμο μόνο. Η πίστη μας, εάν υπάρχει, προς τον Χριστό, τις οποίες θα σωθούμε για να κερδίσουμε εκείνη τη ζωή
η οποία είναι άλυκτος. Εκείνη τη ζωή η οποία είναι αιώνιος, εκείνη τη ζωή που είναι η ένωσή μας μετά του Θεού και των Αγίων Του, όπως σήμερα η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου χριστιανοί, ας μην ταράζεται η καρδιά μας, ας μην στεναχωριόμαστε για τις δυσκολίες που περνάμε ή τυχόν θα περάσουμε. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Για να γίνει όμως αυτό, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να το κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει την προσευχή μας, όταν την κάνουμε, να είναι προσευχή πίστης και πραγματικής λατρείας και αγάπης προς τον Θεό. Και τότε κανείς δεν θα πεινάσει, κανείς δεν θα αρρωστήσει, κανείς δεν θα υποφέρει, διότι εάν είναι ο Θεός μαζί μας, καμία άλλη δύναμη του σατανά δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Και αν ο Θεός επιτρέψει από λίγον, όπως συμβαίνει σήμερα, να δοκιμαστεί η συνείδησή μας, θα περάσει και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, προς σας τα αγαπητά μας παιδιά, αυτό έχουμε να πούμε. Κάντε υπομονή, κάντε προσευχή, αλλά προσευχή πραγματική, για να μπορέσει να φύγει αυτή η λέλυπα από την πατρίδα μας, και θα φύγει, διότι αυτή η χώρα είναι χώρα του Θεού. 6 εκατομμύρια μάρτυρες μαζί με την Αγία που εορτάζει σήμερα, το γένος μας πρόσφερε προς το θυσιαστήριο του Θεού. Εις το αίμα λοιπόν του μαρτυρίου αυτού εστερεώθη η Εκκλησία και η πατρίς μας. Γι' αυτό λοιπόν η πατρίς μας θα μείνει εις τους αιώνας και η Εκκλησία μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, για να καθοδηγεί τα παιδιά της για να μπορέσουν να κερδίσουν τον παράδεισο, την ένωση μετά του Θεού. Πολλά είναι τα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσα να σας πω για να σας δυναμώσω την πίστη. Ένα θα σας πω όμως, το οποίο ζω εγώ. Όπως γνωρίζετε, η περιττό των Πανάγιων Τάφων 45 ολόκληρα χρόνια. Πού, μέσα στην Ελλάδα, όχι. Μέσα σε μία περιοχή που και η μία σπιθαμή γης έχει τόσο μεγάλη αξία που μπορεί να γίνει ένας πόλεμος. Εκεί λοιπόν που διάφορα λαοί και συμφέροντα αγωνίζονται για ανεξαρτησία και άλλα πράγματα, όπως ακούτε από τα νέα καθημερινώς και βλέπετε, εκεί αγωνίζονται 100 μόνον Έλληνες, όχι χιλιάδες, όχι εκατομμύρια, 100 μόνον Έλληνες, για να κρατήσουν αυτή την παρακαταθήκη των Πανάγιων Τάφων, των Φρικτών Γολγοθάν, όπου έξι το αίμα το Κύριος, τον Ιορδάνη ποταμό, το Θαδόριον όρος, το μέρος που γεννήθη ο Κύριος, να τα κρατήσουν ελληνικά πρώτον και ορθόδοξα. Γιατί ορθόδοξα είναι πάρα πολύ εύκολο να κρατηθούν. Υπάρχουν και άλλοι ορθόδοξοι λαοί που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, αλλά ελληνικά να κρατηθούν και κρατιούνται. Ο μακαριστός Πατριάρχης Διόδωρος, ο οποίος υπήρξε γεροντάς μου, έλεγε, και ας μην τέλος πάντων παρεξηγηθώ, ότι ο Θεός μεροληπτεί υπέρ ημών των Ελλήνων. Και μπορώ να πω ότι μεροληπτεί γιατί. Για το αίμα όλων αυτών των μαρτύρων που έχησαν για να στερεωθεί η Εκκλησία Του, να διδαχθεί η πίστη του Κυρίου και να διδαχθεί εις όλων των κόσμων. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σίγουρος, αν μια χούφτα Έλληνες κρατάν σε ολόκληρη την Αγία Γη όλη αυτή την παρακαταθήκη τόσες χιλιάδες χρόνια τώρα, πόσο μάλλον δεν θα ευλογήσει και δεν θα ενδυναμώσει και δεν θα λυτρώσει εμάς ο Θεός τα πιστά του ορθόδοξα τέκνα να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές και ο Πατρίς ξανά να αναθάλει. Κυρίως όμως να θάλει πνευματικά. Τι να το κάνει στο οικονομικό, αφού όπως είπα και στην αρχή του κηρύγματός μου, τα πάντα εκλείπουν, τα πάντα μένουν εδώ όσα και να έχει κανείς. Πνευματικά πρώτον να θάλει Πατρίς, να κάνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τους εαυτούς μας, πραγματικούς χριστιανούς Έλληνες ορθοδόξους, και να είστε σίγουροι ότι θα είμαι θα το καμάρι του κόσμου. Και είμαι θα. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Και μέσα στις προσβολές που μας κάνουν και δυσκολίες, εξαναγκάζονται να ομολογήσουν ότι αυτή η χώρα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, το λίκνο του χριστιανισμού,
το λίκνο της φιλοτιμίας, το λίκνο της καλοσύνης. Αλλά και μια πατρίδα που έχουμε ευλογημένη, αν δεν δει κανείς από το αεροπλάνο, βλέπει το χέρι του Θεού. Νησιά, λόφι, βουνή, ποτάμια, όλα τα καλά μας τα έδωκε ο Θεός. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι θα μας λιτώσει και από αυτήν την δύσκολη στιγμή που διάβουμε τον καιρό, αρκεί να τον παρακαλέσουμε εκ βάθους καρδίας και να επιστρέψουμε και να μετανοήσουμε εις Αυτόν. Ερχόμενος πάντοτε από την Αγία Γη, μεταφέρω την χάρη και την ευλογία του Πατριάρχου μας, του Κυρίου Θεοφίλου, ο οποίος σαν προεστός και πρώτος της Αγιωτοφικής Αδελφότητος και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως αγωνίζεται μαζί με τους Αγιωτοφίτες να κρατήσουμε τα Πανάγια προσκυνήματα ελληνικά και ορθόδοξα, αλλά και για κάτι άλλο ακόμη. Κάθε μέρα που λειτουργούμε επί του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, από όπου εξήλθεν το φως της Αναστάσεως, παρακαλούμε σαν Έλληνες για το ευλογημένο αυτό γένος των Ελλήνων. Έχετε λοιπόν τα σευχάς και ευλογίας του Πατριάρχου μας, του Κυρίου Θεοφίλου, αλλά και όλων των πατέρων από τα Ιεροσόλυμα. Και σας περιμένουμε πάντοτε με νεκτά σαν γάλας, ως άξιο αυτή η ευκαιρία να δείτε, να με σκεφτείτε για δύο λόγους. Πρώτον, για να έρθετε να προσκυνήσετε και να πάρετε χάρη του Παναγίου Τάφου, και δεύτερον, να ψυχώσετε και εμάς. Καθόμαστε φρουροί εκεί πέρα ολόκληρη τη ζωή μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη της Θεοσώστου Τάφτης Μητροπόλεως, τον κύριο Θεόκλητον, ο οποίος είναι ο εν Χριστώ αγαπητός πατήρ και αδελφός μου, ο οποίος πάντοτε με μεγάλη αγάπη και σεβασμό περιεβάλλει και πάντοτε μου λέγει «Δαμασκηνέ, όπου εγώ και εσύ». Τον ευχαριστώ λοιπόν και του εύχομαι ο Θεός τον δίνει χρόνια πολλά και υγεία, η δε Αγία Παρασκευή, να ηκεντεύει στον Θεό γι' αυτόν, διότι έχουμε ανάγκη και ούτων Μητροπολιτών και ούτων Πνευματικών Πατέρων, αλλά και τον Ανεσολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, τον κύριο Ιουστίνο, ο οποίος είναι ο δραστήριος, ο οποίος διοργανώνει όλες αυτές τις πνευματικές συγκεντρώσεις, και αυτό δεν το κάνει για προσωπικό του όφελος, αλλά το κάνει για να δοξάζεται και να υμνείται η Εκκλησία και να παίρνει δύναμη ο λαός του Θεού. Ευχές και εκκλησίες λοιπόν της Αγίας Παρασκευής, ο Θεός ας φυλάτει όλους μας και κυρίως και σε δυσκόλους αυτές τις μας την πατρίδα μας. Αμήν. Amen.
επιπέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Καθαρότητα σώματος και ψυχής φιλανθρωπία της αμένη πάντοτε ο θησαμόμος σιγά λιμφίων βοθήσασα κατ' ίχνος εμπάντησας νόη του μυρούς εμνήν Παρασκευή.
φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά επί δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε αυτό το σημείο, με τάξη και με προσοχή και κυρίως με προσευχή, θα τελέσουμε την λιτανία του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Εικόνας πέριξ του Ιερού Ναού. Επειδή γίνονται εργασίες στους δρόμους, εφέτος η λιτανία θα είναι πάρα πολύ μικρή. Αύριο το πρωί, εδώ στο ναό, θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Θεόκλητος. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις εξής ανακοινώσεις. Όπως σίγουρα θα έχετε πληροφορηθεί, αύριο έρχεται στην Φλόρινά μας ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος για να προστεί τις Ιεράς Πανηγύριες του Αγίου Παντελεήμονος αλλά και για να κηρύξει την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας και της περιοχής μας από τον τουρκικό ζυγό. 7:15 το απόγευμα ο μακαριότατος θα γίνει δεκτός από τους Μητροπολίτας και τους Άρχοντας του τόπου αλλά και από εσάς τον λαό μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Θα σας παρακαλούσα, εάν μπορούσατε, να είστε στην υποδοχή που θα γίνει 7:15 μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Έπειτα με πομπή θα μεταβούμε στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος όπου θα γίνει ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Λιτανία του Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος, του Ιερού Λειψάνου και της Αγίας του Εικόνος. Την επόμενη ημέρα θα τελεστεί πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος πάλι στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Ενώ στις 12 το μεσημέρι, στη κεντρική πλατεία της πόλεως, θα γίνει η ανάρτηση, η έπαρση της σημαίας της εκατονταετίας. Έχει γίνει μια πανέμορφη σημαία, ελληνική σημαία, που στο κέντρο έχει τον δικέφαλο αετό και στην πάνω πλευρά έχει τον Άγιο Αγαθάγγελο, ενώ στην κάτω πλευρά έχει τον Καπετάν Κότα. Με επίσημη τελετή θα γίνει η έπαρση της σημαίας αυτής από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών στις 12 η ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλεως. Η μεγάλη γιορτή που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή το βράδυ, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 150 ερασιτέχνες ηθοποιοί και πάνω από 25 σωματεία και σύλλογοι της πόλεως μας, δεν θα γίνει την Παρασκευή, υπογραμμίζω, στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί είχαμε πληροφορίες για κακοκαιρία και σήμερα την ίδια πληροφορία είχαμε, αλλά όπως βλέπετε κράτησε ο καιρός. Θα γίνει την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ πάλι στον ίδιο χώρο, στον Σακουλεύα ποταμό, δίπλα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Σας προτρέπω να μην χάσετε αυτή τη γιορτή. Θα είναι μια καταπληκτική, πανέμορφη γιορτή που στηρίζεται στον ήχο και στο φως και στον λόγο, με δρόμενα από ηθοποιούς. Θα αρχίσει η ιστορία της Φλόρινας από την έναρξη της τουρκοκρατίας το 1360 μέχρι και τη μεταπολίτευση. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι με αφορμή τα λόγια του Αγίου Ιώπης, η Ιερά Μητρόπολης μας διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα και στο Σινά για 8 μέρες από 16 έως 23 Αυγούστου.
Όποιοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους ναούς της πόλεως και στην Ιερά Μητρόπολη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Αγιορείτη, του Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου, που σήμερα είναι ανάμεσά μας και θα μείνει και για τον Άγιο Παντελήμωνα προσκεκλημένος του Μητροπολίτου μας, όπως επίσης και τον μοναδικό εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό της πατρίδος μας, τον Ορθόδοξο τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, ο οποίος εκπέμπει δορυφορικά σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Ασία και μεταφέρει τον λόγο της Ορθοδοξίας στα τετραπέραντα του κόσμου. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μας τις αδελφές, οι οποίες θα μας συντροφεύσουν όλες αυτές τις ημέρες. Από σήμερα το απόγευμα ήδη ζωντανά μεταδίδεται η Αγία Παρασκευή σε όλο τον κόσμο, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, με ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις, η 4Ε θα μεταφέρει την Φλόρινα και τον λόγο και τον λαό της στα τετραπέραντα του κόσμου. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα έγινε ο σταθμός. Ευχόμαστε να βελτιωθεί το σήμα. Ευχαριστούμε για την επέμβασή σας και τη μεσολάβησή σας. Χρειάζεται όμως ένα πιο γερό πομπό για να βλέπουν και ακόμα περισσότεροι οι Φλωρινιώτες. Αδελφοί, πάμε για την λιτανία, παρακαλώντας την Αγία μας Παρασκευή να μας προστατεύει και να μας ενισχύει. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλωρίνης παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιώπης και Πάσης Αρημαθέας κ. Δαμασχηνού. Στους ανθρώπους κάθε εποχής η αγιότητα φαντάζει σαν κάτι το εντελώς απόμακρο. Κι όμως οι Άγιοι είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους για να μας βοηθούν και να μας δείχνουν το δρόμο της εν Χριστώ ζωής. Όπως και η Αγία Παρασκευή
τη μνήμη της οποίας πανηγυρίζουμε. Αύριο θα βρισκόμαστε και πάλι εδώ για τη μετάδοση του εόρτιου όρθρου και της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας. Από τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε και όλους τους τεχνικούς που εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, καλό σας βράδυ!